κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για τη φωτιά που φαίνεται να έχει ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπόριτσια, και όλο το ρεπορτάζ έχει συγκεντρώσει ο Δημήτρης Σαραφίδης. Δημήτρη. Ναι, Δέσποινα. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, το ειδησιογραφικό πρακτορείο Associated Press αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας, σύμφωνα με Ουκρανό κυβερνητικό αξιωματούχο, μετά τη φωτιά που ξέσπασε από τα πυρά στην περιοχή ανάμεσα στις ρωσικές δυνάμεις και τον Ουκρανικό στρατό. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, επιβεβαίωσε ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στο εργοστάσιο μετά από χτύπημα και προειδοποίησε ότι αν υπάρξει έκρηξη, θα είναι 10 φορές χειρότερη από του Τσέρνομπιλ. Κάλεσε τους Ρώσους να σταματήσουν την επίθεση ώστε να φτάσουν οι πυροσβέστες και να σβήσουν την πυρκαγιά. Ο Κουλέμπα κατηγόρησε το ρωσικό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον του εργοστασίου από όλες τις πλευρές. Νωρίτερα πρέπει να αναφέρουμε, Δέσποινα, ότι οι Ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν μπει στην περιοχή του Ενεργοντάρ με τάγκς, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ενεργοντάρ, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο, η φωτιά ξέσπασε μετά από πυρά που δέχτηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Αλλά και εκπρόσωπος του εργοστασίου έκανε έκκληση στους Ρώσους να σταματήσουν την επίθεση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είπε: «Ζητάμε να πάψουν τα ρωσικά πυρά, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τις εγκαταστάσεις και να διαπιστώσουμε τη ζημιά που έχει γίνει». Δέσποινα. Είναι πολύ σοβαρή και ανησυχητική η πληροφορία που μας μεταφέρει, Δημήτρη Σαραφίδη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Open, που καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για ό,τι νεότερο, θα διακόψουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας.